τρίστηλο απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Είμαι Σκεφίλη, καλησπέρα σας. Εδώ, στο Basket Legion, θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στους Salonica 7 Slippers και τους Air Ballers, ομάδες που δεν ξεκίνησαν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην κυπέλλο μετρού και καθένας για τους λόγους, με απουσίες λόγω διάφορων συνθηκών. Εδώ οι Slippers έχουν κερδίσει την κατοχή μετά το Jumball και παίρνει την μπάλα ο Μιχάλης Κανέλης. Δίνει ωραία στο Μπέλτσιο για το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Ανοίγουν λογαριασμό οι μπλε που προηγούνται 2-0 στο σκορ. Βλέπουμε να επιστρέφει ο Δημήτρης Καραγιάννης, ο αρχηγός των Ερβολέρς. Οι Slippers σε άμυνα ζώνης το έχουν δοκιμάσει και σε άλλα παιχνίδια, θα τη χρειαστούν σήμερα. Ψηλή αντίπαλη ομάδα. Εδώ προς τη στιγμή το Βούλα στο πρώτο σούτ για την ομάδα του θα είναι άστοχος. Παίρνουν περιμπάνει, βλέπουμε ένα νέο παίχτη. Με τους 7 Slippers δεν έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια. Είναι ο Τσάγκα που έρχεται για να ενισχύσει την ομάδα. Ο Αλέξανδρος Δέλφος που έχει δώσει αθλητικότητα στους 7 Slippers. Καραπούλιο, παίρνει ωραίο το βηματάκι. Η πάση για τον Μπέλτσο, η εκτέλεση για δύο. Δεν θα βρει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παίρνει το rebound ο Ρικ Κρυστάλλης, Χριστοβελίδης. Βούλας με την μπάλα. Έξι σήμερα οι Air Ballers. Πολλούς παίκτες να απουσιάζουν για ένα γάμο. Καθένας για τους δικούς του λόγους. Πολλοί παίκτες έχουν φύγει στην Κύπρο για γάμο, έχουμε μάθει από τον αρχηγό, τον Δημήτρη Καραγιάννη. Οι Slippers είναι 7, έχουν λίγο καλύτερο rotation σήμερα. Εδώ μακρινή πάση στο Καραπούλι και θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία σήμερα. Ένας παίκτης που σκοράρει αρκετά. Είναι σημαντικός παίκτης για την ομάδα, η αλήθεια είναι. 2-0 παραμένει το σκόρ εδώ, Παπατζίν, ο Παπαδημητρίου. Μετά από καιρό επιστρέφει ο Air Ballers. Μόνο Air Baller δεν είναι πολύ καλή σωτέρ. Πήραν το rebound οι Slippers και η μπάλα είναι στα χέρια του Καραπούλιου. Εδώ πιέζεται να χάσει. Ο Παπαδημητρίου κλέβει. Ο Μπέλτσικος κάνει την άμυνα και κλέβει. Η σκαρτή πάσα, Καραπούλιο. Ο Σωτήρης. Μπέλτσικος φωτογραφιστό, πάει δυναμικά στη φάση. Καραπούλιο στο rebound. Καραπούλιο, ωραίο goal foul εδώ. Παρά την πίεση του Κρυστάλλη που είναι πολύ καλός μπλοκέρ, βρίσκει τον τρόπο και σκοράρει ο Σωτήρης ο Καραπούλιος. Έχει δικαιώμα για μία ελεύθερη βολή. 4-0. Δίναμε και τη βολή. Είναι εύστοχος. Και γράφει το 5-0 για τους Slippers που έχουν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Χρυσοβελίδης με την μπάλα. Δείτε στο Καραγιάννη δίπλα που του δίνει κάποιες οδηγίες. Ξέρει πολύ καλά να οργανώνει την ομάδα, το έχουμε δει στα αγώνες στο μπασκετάκι. Ένας αρχηγός που έλειψε τα πρώτα παιχνίδια, Δημήτρης. Καθένας, είπαμε από τους Air Ballers, έχει τους λόγους του και οι διακοπές. Πολύ καλός ο καιρός στην Ελλάδα. Καλοκαίρι μέχρι και Οκτώβριο έχουμε. Δεν χωράει η συζήτηση αυτό. Καλό ξεκίνημα του Clippers, συνεχίζουν και με αμυντικά rebound. Ωραία πάση του Τσάνκα για τον Κανέλη που παίρνει το χώρο και σκοράρει και πάλι. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους Clippers. Προηγούνται 7-0 αυτή τη στιγμή. Δημήτρης Καραγιάννης. Να παίζει ρόλο η αγωνιστική απραξία. Παιχτών των Air Ballers. Χρυσοβελίδης με την μπάλα, Παπαδημητρίου. Πασάρει ωραία στον Καραγιάννη. Καραγιάννης, Βούλας, Γιατρής. Είναι καλός ο τέρκος από το κνί. Μείνει τον γόρδιο δεσμό και δίνει ανάσα στην ομάδα του. 7-3, Σωτήρης Καραπούλιος. Εδώ στο γήπεδο της Τέρμης, στο μπάσκετ Λέρντον, Σωτήρης Καραπούλιος. Και χειρίζει την πρώτη προσπάθεια και αυτός καλός ο τέρ. Εδώ η μπάλα βρίσκει στο σίδερο. Χρειάζονται πολλές φορές διάφορες προσπάθειες για να ξέρουν και οι παίκτες καλύτερα το γήπεδο, καλύτερα την μπασκέτα. Αλλά ο Χρυσοβελίδης, Παπαδημητρίου, πιάνει και πασάρι, Καραγιάννη σε πρώτο χρόνο, Βούλας και πάλι για τρεις. Από το ίδιο σημείο, 2-2 τρίποντα. Φιλέμαχος Βούλας, 7-6. Απαντούν άμεσα και έχουν σερή 0-6 οι Air Ballers. Την μπάλα ο Σωτήρης ο Καραπούλιος. Σε μπλοκάρει την ομάδα του Βουλάς, το χρειαζόταν αυτό. Και εδώ βλέπουμε να μαρκάρει ο χώρο και αυτή είναι σαν να ζωνεί. Βλέπουμε τρεις παίκτες μέσα στη ρακέτα, στο γραφτό. Περνάει ο Μπέλτσιος, πάει ωραία στο drive. Εδώ θα τον κόψουμε, θα πάρει το rebound ο Βουλάς. Στα Παπαδημητρίου, στο floater. Φάνηκε ότι η τρίπλα του. Υπολογεί το Παπαδημητρίου, δεν ήθελε.
Η τρίπλα του ήταν λίγο πιο μακριά από το καλάθι. Όταν σταμάτησε για να μαζέψει και να κάνει την προσπάθεια, οδηγήθηκε σε ένα φλούτερ μακριά από το καλάθι. Κανέλης μαζεύει μπλοκ από το Ρίκ Κρυστάλλι. Ωραίος μπλοκέρ. Και εδώ χαρίς την επίθεση στην ομάδα του. Χρυστοβαλίδης. Κούλας. Κρυστάλλις. Πιέζει ο Καραπούλιος, παραλίγο το λάθος. Βγάλουμε τελικά, θα κλέψουν οι Slippers με τον Μπέλτσιο. Που κάνει το δεύτερο του κλέψιμο. Κανέλης. Ο Μισελ. Ο ιδρυτής των Slippers. Οι 7 παντόφλες. Καραπούλιος. Περνάει ωραία, η πίεση του Κρυστάλλι και πάλι στο μπλοκ, δεύτερο μπλοκ για το Ρίγκ. Κούλας, πετάει στο Χρυσοβελίνο που είχε φύγει. Σε κίνηση πιάνει, αλλά στο χείλ. Ακολούθησε ο Κέκερης για το rebound. Και κατεβάζει την ομάδα. Το Κέκερης άμα βρει ρυθμό σίγουρα θα είναι μεγάλη απειλή. Τώρα κάνουν και διαχείριση οι Slippers, όπως και οι αντίπαλοι τους. Εδώ το floater του Μπέλτσκι δεν θα βρει αποτέλεσμα. Τι θέλει η ομάδα, rebound, ο Ρίγκ, ο Κρυστάλλι. Δημήτρης Καραγιάννης με την μπάλα. Να δούμε και αυτός είναι στο πρώτο του παιχνίδι φέτος με τη φανέλα της ομάδας του και την πονάει φυσικά είναι ο αρχηγός. Rebound εδώ από τον Κανέλη. Καρακούλιος. Πρώτα 5 λεπτά στο παιχνίδι. Οργανώνει και αναζώνει σε τέτοιες έχουμε μέχρι στιγμής. Κάποιους ευνηδιασμούς που είχαν να βγάλουν οι Airball Extreme δεν βρήκανε την ευκαιρία. Καραπούλιος εδώ πάθημα, ο Κρυστάλλις και πάλι στην παρέμβαση. Κλέβει ο Χούλας και πετάει στον Παπαδημητρίου. Έχουμε ένα ευνηδιασμό εδώ. 2-1 στον Παπαδημητρίου. Άστοχο το floater, μονομαχίες. Την μπάλα θα βγάλει ο Κέκερης του προς την ίδια θα το παραδεχτεί. Νεύμα ήθους. Και οι Airball Extreme έχουν αυτό. Η επαναφορά θα γίνει από τον Κούλα, ο οποίος έχει 6 πόντους. Πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο με 2 τρίποντα. Το σκρίν του Καραγιάννη και του Κρυστάλλι για να πάρει από Παπαδημητρίου να οπλίσει και να εκτελέσει. Σίδερο εδώ, αλλά ριμπάουντ του Καραγιάννη. Καραγιάννη, έχουμε φάουλ που έχει κάνει ο Αλέξανδρος ο Μπέλτσιος. Δύο βολές. Πώς θα εκτελεστούν. Στοχικότη. 7 όλα πλέον. Θα ήταν καλύτερα οι airballers. Ωραία, ένα άστοχη δεύτερη rebound από Μπέλτσιο. Συνεχίζει να είναι πολύ καλό αμυντικά και δίνει στον Τζάνκα την μπάλα. Τζάνκα δίνει συνέχεια. Αν μας δώνει 2-3 από τους airballers, όπως και πριν. Κανέλησε ένα σκρίνο, Τζάνκα παίρνει ωραία την κεντρικό διάδρομο, πασάρι ήταν κάτω στον Καραπούλιο. Καλάθι όμως δεν θα έχουμε rebound ο Κρυστάλλις. Καραγιάννης. Απελευθερώνει την μπάλα στον Κούλα από για αρκετό χώρο από το δεξί διάδρομο. Χρυστοβελίδης. Καραγιάννης στην αδύναμη πλευρά. Ωραία η πάσα, απελευθερωμένος ο Παπαδημητρίου. Σίδερο όμως εδώ rebound, του παίρνει ο Καραπούλιος. Παραμένει το 7 όλα και ο Σωτήρης ο Καραπούλιος θα κατεβάσει την μπάλα. Έχουν μπλοκάρει οι Slippers εδώ και 2 λεπτά. Ο Τσάνκα εδώ θέλει να δώσει τη λύση, όμως δεν τα καταφέρνει. Rebound από τον Καραγιάννη. Και τρέχει αμέσως στην ομάδα του και αυτός είναι το δεξί διάδρομο. Καραγιάννης. Εδώ έχουμε φάουλ που έχουν δώσει χαμηλά οι διαιτητές. Προσπάθεια δεν μετράει. Όμως ο Καραγιάννης εδώ φάνηκε και έτρεξε πολύ ωραία την ομάδα του. Και αυτό θα δώσει λύση στους άσπρους. Καραγιάννης. Το σκρίνι του Κρυστάλλι, άμυνα του Μπέλτσκου. Συγκρατεί ο Καραγιάννης. Του πασάρει στη γωνία, Χρυστοβελίδης. Θα προσπιθεί. Θα πάρει το χώρο, θα πασάρει. Παπαδημητρίου για δύο. Το ψάχνει ο Παπαδημητρίου, ο οποίος άμα το βρει θα αρχίσει να σκοράρει. Χρυστοβελίδης έχει κοπέσει σε παράβαση βημάτων. Ωραίο το κλίμα. Δεν υπάρχουν οι διαμαρτυρίες, οι παίκτες ξέρουν ότι έχουν κάνει λάθος. Σωτήρης Καραπούλιος με την μπάλα. Εδώ Κανέλης στο screen. Ο Καραπούλιος, ωραία στο Γκέκερη. Γκέκερη στο Μπέλτσιο, στο ζωγραφιστό. Έχει το Ρίκ εκεί. Ο Ρίκ θα είναι ανυπέρβλητο και εμπόδιο, αλλά εδώ κάνει φάουλ. Πολύ καλός αμυντικός. Έχουν καλούς αμυντικούς στο Μπέλτσιο. Οι Slippers, την άλλη πλευρά. Έχουν τον Κρυστάλλι. Οι Airballers.
αλλαγή. Γι' αυτό είχαμε την μικρή καθυστέρηση. Ο Λαγός για πρώτη φορά με το νούμερο 66 στη θέση του Κρυστάλλι. Πολύ πρώτη. Αυτή σίδερο. Άτυχο στη δεύτερη. Rebound από τον Καραγιάννη. Παπατζίν. Πασάρι στον Κάι. Τον Ερ Μπόλερς. Παπατζίν. Κούλας. Λαγός. Περάσει αυτό το παιχνίδι, πασάρι στο γραφείο, κάνει το give and go με λίγο χώρο, δεν θα τα καταφέρει. Rebound από τον Μπέλτσιο. Καλή δουλειά στα αμυντικά rebound και από τις δύο πλευρές. Και χέρι. Μπέλτσιο. Θα πάρει χώρο, δεν βγήκε out πάσα. Σάγκα για τρεις. Εδώ η μπάλα θα βρει στη Στεφάνη και θα καταλήξει εκτός. Οι Air Bowlers θα έχουν κατοχή, έχουν μπλοκάρει δύο ομάδες, αλλά είναι πολύ κοντά. Προηγήθηκαν με 0-6. Με 6-0. Με 7-0 λάβω δικό μου. Οι Slippers τρέχουν ένα σερί 0-7. Οι Air Bowlers, ο Χούλας για 3 και θέλει να σε μπλοκάρει το μάδο, δεν τα κατάφερε όμως. Καλή τοποθέτηση, καμητικό rebound από τον Γκανίλη. Ένα παιχνίδι τακτικής, με λίγους εχνιδιασμούς, πολύ λίγους. Στο πρώτο δεκάλεπτο, Τσάγκα, θα περάσει, θα πασάρει τον Καραπούλιο. Εκείνος ο Μπέλτσιο, ο Μπέλτσιος για 3. Θα είναι άστοχος εδώ, rebound ο Καραγιάννης. Πολλά αμυντικά rebound και στις δύο πλευρές. Γούλας, Παπαδημητρίου. Θα μαζέψει, θα κάνει την προσπάθεια. Οι μονομαχίες. Rebound θα πάρει εδώ ο Καραπούλιος. Στα πρώτα, το λεπτά στο παιχνίδι. Τσόκερις. Οργανώθηκε πάλι άμυνα ζώνης. Οι εθνιδιασμοί θα παίξουν σίγουρα το ρόλο τους αργότερα. Καθώς οι άμυνες ζώνης θα δυσκολέψουν τις επιθέσεις. Φαίνεται από την αρχή αυτό. Και κύριε γιατρή, βρίσκει ένα κενό και σκοράρει. 10-7. Κάλλης Πανέλης θα γίνει αλλαγή, αν είναι. Είχε μια μικρή πτώση, αλλά φαίνεται εντάξει. Τον βλέπει ο αντιπαλός του. Ωραία στιγμή. Δεν θέλει τους τραυματισμούς φυσικά. Αλλά φαίνεται ο Κάλλης. Και στην μπάλα ο Χρυσοβελίδης. Ο Παδημητρίου. Χέρι με χέρι στο Κούλα. Κούλας, ωραία. Στον Καραγιάννη που είναι ελεύθερος. Τρίποντο. Το ψάχνει, αλλά δεν είναι άστοχος. Μαζί το Καραπούλιο στο rebound. Επίσημα στο τελευταίο λεπτό. Είδαμε τον Ερίκο εκεί πέρα, στον πάγκο. Έχει δυθεί καλό γραία, το πούμε, για δώσει χαβαλέ. Έχει βάλει την πετσέτα στο κεφάλι. Λιούτας, κυκλοφορία της μπαλάς, Καραπούλιος για τρεις. Την μπάλα στο σίδερο, μαζεύει το rebound ο Χρυσοβελίδη. Βλέπει τις επιλογές του. Εδώ. Ωραία και καλπάσα, ο Παπαδημητρίου ελέγχει άμα είναι στον τρίποντο και θα σκοράρει. Γι' αυτό κοίταξε, πολύ καλά έκανε. Κάτι δείχνει ότι όμως δεν είναι, ναι, τρίποντο είναι. 10 όλα λοιπόν. Τελευταία επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο για τους Slippers. Τους 7 Slippers. Τσάγκα. Έχει λίγο χώρο, ωραία πάσα. Λουκάς, ωραία στο Μπέλτσιο, μπορείς να σκοθεί σε πρώτο χρόνο. Το κάνει σε δεύτερο, πέσαν δύο παίχτες. Θα πάρει όμως rebound, Μπέλτσιος μαχητικά. Το κλείσανε καλά, αλλά έχουν κάνει φάουλ. Και το σώμα πρέπει να είναι. Το βλέπετε η διευθυντική, αλλά ναι. Χέρια δείχνει, ειδικής. Πρέπει να έγινε από εδώ. Δεν έχουμε την τέλεια εικόνα. Ειδικής με τοποθέτηση. Η βολή θα είναι εύστοχη. 11-10. Μένει ένα δευτερόλεπτο και 4 κλάσματα. Ο Καραγιάννης λέει φύγει στο Βουλά. Μήπως τον βρουν, αλλά καραδοκεί ο Καραπούλιος. Και καλό είναι στο να το πείσω, δεν το βλέπουμε. Εδώ οι μονομαχίες. Μπέλτσιος πρέπει να σκοθεί, δεν το κάνει. Λύση. Ένα ωραίο παιχνίδι τακτικής βέβαια, αλλά ωραίο ανταγωνιστικό. Πρώτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 11-10. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστροφή στο παιχνίδι. Είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα ανταγωνιστικό πρώτο δεκάλεπτο. Προμηνύεται ανάλογη συνέχεια με ομάδες που φαίνονται ισοδύναμες. Εδώ πέρα. Χρυσοβελίδης. Χρησιμοποιεί τα απλά λεμπάλα που παίζει ένα άσχημο παιχνίδι. Rebound από τον Κανέλη. Τέκερις.
7 Slippers με τη βολή του Μπέλτσιου. Πήραν το προβάδισμα με το κλείσιμο του πρώτου δεκαλεπτού. Το παιχνίδι πηγαίνει στα μέτρα και των δύο ομάδων. Μπέλτσιου εδώ. Rebound ο Καραγιάννης Airballers. Είναι μια ομάδα που τρέχει σε ευνηδιασμούς. Το έχουμε δει πέρυσι. Βούλας εδώ, Ρι Κρυσταλής. Κάνει το πάτημα, η πάσα Λαγός για δύο. Θα είναι εύστοχος αυτή την περίπτωση. 11-12. Σλίπερς το πάνε σε ένα ωραίο τέμπο, φαίνεται ότι σε ευνοεί αυτό. Θα έχουνε και την αθλητικότητα με τον Μπέλτσιο. Θα χρειαστεί για ευνηδιασμούς. Και στην άλλη πλευρά, Τσάνκα με την μπάλα. Θα πιέσει ο Κουλάς, Τσάνκα θα προστατεύσει. Και θα δώσει ωραία στον Κέκερι. Ο Κέκερις τάχνει, βρίσκει πολύ ωραία τον Κανέλη. Ο Κανέλης διστάζει προς τη γνήμη. Πόδεκα από τον Καραγιάννη. Λαγός. Καραγιάννης με την μπάλα. Έχουν επιστροφές οι μπλε. Ο Καραγιάννης αφήνει την μπάλα στον Βούλα. Βούλα στον drive, παίρνει ωραία τα βήματα και κόβεται αντικανονικά. Έχουμε δύο βολές για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Έφτασε η πρώτη βολή, πολύ καλό ξεκίνημα για τον Βούλα, συνεχίζεται. Με 2 στους 2 θα γράψει το 11-14. 8 πόντι για τον παίκτη των Airballers. Και κερί. Ένας παίκτης οικονομίας που έχει ένα πολύ καλό σουτ έτσι από 6.75. Διστάζει εδώ, θα δώσει τον Νικοτολίδη και αυτός θα λουφτε. Έχουν σουτέρ. Οι 7 Slippers. Αλλά έχουν άμυνα ζώνης και ξέρουν ότι πρέπει να κυκλοφορήσει μπάλα. Λιούτας! Απίστευτο rebound από τον Κρυστάλλι. Πολύ άτυχος. Καραγιάννης. Δευτερία για τους Airballers. Θα πάρουν ένα καλύτερο προβάδισμα, είναι μπροστά με 3. Βούλας, Χρυστοβελίδης. Έχουν κινήσει το χώρο. Έχουν και ένα σκρινάκι με τον Κρυστάλλι. Πατάει ο Χρυστοβελίδης, θέλει. Αλλά είναι άστοχος, rebound από τον Τζάγκα. Συνεχίζει να κάνει άλλη δουλειά στα rebound της 7 Slippers. Έχει ετοιμαστεί και ο Ανδριανίδης, θα περάσει αργότερα. Ο Μπόμπαν της ομάδας. Και κερδίζει για 3. Το βάζει! 14-14. Βρήκαν το τρίποντο. Είναι σημαντική λύση. Πολλά πράγματα θα παίξουν το ρόλο σήμερα σίγουρα. Αλλά και το τρίποντο είναι κομικό πάντα. Καραγιάννης βλέπει έγκαιρα. Γιατί ο κοδεπέκτης πάνω του. Αλλά μπάλα βρίσκει στον Ρίκ τον Κρυστάλλι. Κατευθύνσα, είναι ως βλέπ, Κέκερης. Οργανώνονται στην άμυνα ζώνης και επικοινωνούν. Χρειάζεται αυτό στην άμυνα. Οι Airballers. Λιούτας για 3, έβαλε ένα, βάζει και δεύτερο. Ο παίκτης μας μίλησε και στην έντευξη. Του λέει στο είπα ο Καραπούλιος. Κάτι θα ξέρει, καλύτερα για από εμάς, για τον συμπαίκτη του. 17-14. Χρυστοβελίδης με την μπάλα. Εδώ του δίνουν χώρο. Οι Slippers που τους είχαμε δει σε ένα παιχνίδι με τους Ρίκη Μπαλμπόα να παίζουν μια πολύ κλειστή άμυνα ζώνης. Όλοι περιμέναν μέσα στο ζωγραφιστό να έχουν έλεγχο το rebound. Μια τακτική που πήγαινε από εδώ, αλλά στο τέλος βρήκαν λύση Ρίκη Μπαλμπόα σε αυτήν την ομάδα. Με μακρινά σου. Και εδώ έχουμε αλλαγή. Θα επιστρέψει ο Παπαδημητρίου. Κρυστάλλισε τις βολές. Είναι πάντα σημαντικό. Θα βάλει τη δεύτερη. 17-15. 13 λεπτά αγώνα και κερίς. Ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Τσάνγκα βλέπει ωραία στην αδύναμη πλευρά το Λιούτα. Αποστελεί και πάλι. Σίδερα αυτή τη φορά, rebound ο Καραγιάννης. Καραδοκούς ο Τσάνγκα, αλλά προσπάθησε ωραία. Εκμήθησε ο Καραγιάννης. Παπαδημητρίου, θα δώσει τον Κρυστάλλι. Κρυστάλλι, είναι κλειστή άμυνα. Βλέπουμε και πάλι κλειστή άμυνα τους 7 Slippers. Καραδοκούν πολύ παίκτες τώρα αυτό. Βούλας, Χρυστοβελίδης, καλή άμυνα του Λούκα. Χρυστοβελίδης βρίσκει ένα κενό, κάνει το floater. Καραγιάννης στη μονομαχία, πάει δυναμικά και πετυχαίνει το καλάθι. Ένα δύσκολο καλάθι. Κάτι του έχει φύγει.
απολογηθούν. Οι 7 Sleepers δεν το θέλαν. Κάποιος που φύγει και το παντελονάκι παίχνει τον μπλε. Αλέν τώρα, παίχνεις μεταξύ τους. 17 όλα το σκορ. Επιστρέφουν στην ισοπαλία οι δύο ομάδες. Το έχουμε δει πολλές φορές σήμερα. Ο Δημήτρης είχε χτυπήσει το δάχτυλο ο Καραγιάννης. Τον είδε ο Μιχάλης ο Κανέλης αν είναι εντάξει. Δεν θέλουμε δραματισμούς. Δεν θέλουν και οι παίχνεις φυσικά. Μεταξύ. Εδώ ο Τάγκα έχει υποπέσει σε παράβαση βημάτων. Δημιουργήσει το παιχνίδι την παράβαση. Τελειάμε. Αλλαγή. Ο Ανδριανίδης που σας λέγαμε. Μπομπαν. Θα πάρει τη θέση του Τάγκα. Καραπούλιος που κουράζεται. Και αυτός θα είναι κομβικός για την ομάδα. Θα πάρει ανάσες. 7 σήμερα. Οι 7 Sleepers θα κάνουν τη διαχείριση. Απ' την άλλη, οι Airballers έχουν δείξει πολλά πρόσωπα στα παιχνίδια της μέχρι στιγμής. Ο Κέκερης κλέβει. Έχουν δείξει πολλά πρόσωπα, δηλαδή έχουν εμφανιστεί πολλοί παίκτες στα γήπεδα του μπασκετάκι. Απλά άλλη μέρα εμφανίζονται άλλοι, άλλη μέρα άλλοι. Μέχρι στιγμής, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Εδώ κυκλοφορία της μπάλας. Κανέλης παίρνει το χώρο. Η πάσα, η έξτρα πάσα. Η έξτρα για το Γιούτα που έχει το χώρο εκεί. Ψάχνει το τρίπο, δεν το βρίσκεται. Κανέλης παίρνει το rebound. Κανέλης δυναμικά. Κόβει τον κρυφάλι, αλλά έχουμε και βήματα. Μηδιάζεται, μπορούσε να δώσει πάσα ο Μιχάλης. Αυτό του φωνάζαν. Από ό,τι φάνηκε. Εδώ. Ο Καραπούλιος επιστρέφει ο Σωτήρης για τους 7 Sleepers. Παπαδημητρίου. Πάρει στον Χρυσοβελίδη. Κάτι δείχνει ο Καραγιάννης. Χρυσοβελίδης όμως βρίσκει κενό. Και έχουμε goal foul. Για τους Airballers. Κάνουν έχουν εχμηδιαστεί οι παίχτες. Κάτι μας δείχνει ο διαιτητής εδώ. Είναι καλάθι και foul. Από τον Χρυσοβελίδη που έκανε καλή επιλογή εκεί να περάσει τον κεντρικό διάδρομο. Διαμαρτύρονται οι 7 Sleepers εδώ. Συνεχίζει οι διαμαρτυρίες και αλλαγή. Ο Τσάνγκα επιστρέφει και παίρνει τη θέση του Μπέλτσκιου. Κάτι βολή. Αστοχή η μπάλα έκανε να πηγεί στη Στεφάνη rebound από τον Καραπούλιο. Εδώ πιέζει ο Παπαδημητρίου, η μπάλα περνάει στον Ανδριανίδη. Ανδριανίδης πάει για ένα scoop layup, δεν τους βγαίνει αλλά κόβεται από τον Καραγιάννη, παραμένει σε επίθεση. Οι 7 Sleepers. Παλαφορά. Θα κάνει ο Μπόμπαν. Στάει ο Μισελ Κανέλης, θα πάρει την μπάλα. Επιστρέψει στον Ανδριανίδη. Ο Καραγιάννης του δίνει χώρο. Τον περιμένει προς τα μέσα, ξέρει ότι ο Ανδριανίδης κάνει drive. Εδώ ένα δύσκολο fade away shoot, δεν τα καταφέρνει. Στο ισορροπία δεν fade away. Fade away είναι άμα θέλει δική σου κρατής. Μπαντήρο γουλάς και έδωσε συνέχεια Παπαδημητρίου στην μπάλα. Χρυσοβελίδης. Καραγιάννης κινείται προς τα μέσα. Κρατηθεί προς τα έξω. Χρυσοβελίδης θα πάει στην επαφή. Ο Καραπούλης καλή αμυνά. Όμως Χρυσοβελίδης έπρεπε το rebound. Και ακόμα ένα goal foul εδώ. Μιάμε. Ναι, είναι goal foul. Και πάλι λύση από τον Χρυσοβελίδη. Εδώ παίρνει ένα πολύ σημαντικό επιθετικό rebound. Και δίνει μια ανάσα 4 πόντων στους Airballers. Όχι χαμηλά, λέει ο διαιτητής, για να μου. Όχι χαμηλά είναι το foul. Δεν έχουμε goal foul. Κάναμε λάθος. Χρυσοβελίδης. Βούλας. Σκριν του κρυστάλλι. Για να περάσει ο Βούλας. Θα σταματήσει εδώ στον Καραγιάννη που έχει έρθει από τη γωνία και σκοράρει. Να η λύση. 17-21. Όταν παίζει ρόλο η αγωνιστική απραξία, σίγουρα είναι πρώτα παιχνίδια στην χρονιά. Θα αρχίσουν να βρίσκουν ρυθμό οι ομάδες. Καραπούλιος με την μπάλα. Παίρνει το σκέρα τον Κανέλη. Καραπούλιος. Ωραία πασαλιούτας. Στον Τσάνγκα. Ο Τσάνγκα παίρνει χώρο.
Το περιμένω ο Καραγιάννη. Η περιστροφή είναι ωραία. Τσάγκα. Δεν θα σκοράρει όμως. Rebound ο Καραγιάννη. Θα αφήσει τον Βούλα για να δώσει μια για την ομάδα του. Παπαδημητρίου. Ζητάει και παίρνει στο ύψος των πολλών ο Κρυστάλλης και κάνει την προσπάθεια και σκοράρει. Αφόρητη δουλειά από τον Κρυστάλλη. Εμφανίζεται και συμμετείχε για να δώσει λύση. 17-23. Σωτήρης Καραπούλιος. Τσάνκα στο σκρίν. Καραπούλιος πάει στα αριστερά. Συγκρατήσει τρίπλα. Εκμεταλλεύεται ωραία το πιβωτικό για να δώσει τον Κανέλη. Κανέλης επιστρέφει στον Καραπούλιο και εκεί. Όχι. Έχουμε παράβαση 3 δευτερολέπτων. Έχει προωθεί ο Καραπούλιος. Θα δίνουν πολύ συχνά οι διαιτητές αυτά. Δεν θα τα επιτρέψουν. Και στην μπάλα ο Δημήτρης ο Καραγιάννης. Παπαδημητρίου. Βούλας. Κρυστάλλης έρχεται για να δώσει το screen και ο Παπαδημητρίου. Το κάνει fake και κινείται προς τα μέσα. Χρυσοβελίδη. Κλειστή χωρί, θέλει να πάρει την πρόσβαση. Δίνει όμως ωραία στον Παπαδημητρίου που εκτελεί για 3. Μονομαχίες, rebound από τον Κανέλη. Κυνήγησαν και το rebound, οι μπόλερς δεν μπορούσαν να το βρουν. Και εδώ η μπάλα κατευθείαν στον κύριο Καραγκούλιο που έχει το ρόλο του δημιουργού. Οι 7 Clippers. Καραγκούλιος θα δώσει χέρι με χέρι την μπάλα στον Τσάγκα. Ο Τσάγκα θα περάσει ωραία, θα βρει τον Καραγκούλιο που έχει χώρο και θα βρει το στόχο. 19-23 πλησιάζουν στους 4 οι 7 Clippers. Παπαδημητρίου. 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Παπαδημητρίου για 3. Το ψάχνει. Εδώ ο Καραγιάννη στην παρέμβαση. Αυτό είναι ο λίγο που φώναξαν και συμπέκτε του. Συνεχώ η μπάλα θα είναι για τι μπλε. Και αλλαγή. Ο λαό θα επιστρέψει. Είναι μια αλλαγή για να υπάρξει μια συνεισφορά. Να ξεκουράζεται και ένα παίκτη κάθε φορά. Εδώ ξεκουράζεται ο Γούλα. Καραπούλιο. Πιέζει ο Παπαδημητρίου ψηλά. Αυτή τη φορά. Καραπούλιος θα αφήσει το Γιούτα, εκείνος θα πασάρει αμέσως στο Τζάγκα. Τζάγκα, παίρνει το δεξί διάδρομο. Έχει κερδίσει φάουλ που έχει γίνει από... Βλέπουμε ωραίο κλίμα πάντως. Χαμόγελα, φυσικά. Με βολές. Στον Καραγιάννη πρέπει να χρεωθεί το φάουλ. Αυτός συζητιέται. Χρειάζεται φυσικά. Καλά κάνουν τα δουλειά. Είναι επικίνδυνο φυσικά να γλιστράει ένα παρκέ. Εδώ η πρώτη βολή. Είναι άστοχη. Μέσα η δεύτερη. 20-23. Αμέσως τον Ρίκ Κρυστάλλι. Πολύ φιλικό το κλίμα. Πολύ καλά. Συνυπάρχουν οι ομάδες και έχουμε και έναν τρίτο παίκτη στον πάγκο του στους 7 Clippers που θα περάσει αργότερα για να δώσει και άλλες ανάσες. Θα είναι χρήσιμο αυτό το rotation σίγουρα. Κάνουμε. Το όνομα του παίκτη είναι τι είναι μόνο. Δεν το έχουμε, να το δούμε βέβαια, το λέει στη φανέλα. Όπως και να έχει. Στην μπάλα ο Χρυσοβελίδης. Οργανωμένη άμυνα, εισέτε επίθεση. Με 2 λεπτά στο ρολόι. Παπατζίν, Λαγός, Καραγιάννης. Κρυστάλλης έχει πάρει θέση στο γραφικό, πάντα δίνει τις δίνεις εκεί.
Θα βγει το Παπαδημητρή στην κορυφή. Ο Χρυστοβελίτης με την μπάλα κάνει την προσπάθεια. Ωραίο φλόουτερ, όχι το φλόουτερ. Καραγιάννης, μια δυνατή μονομαχία. Σκοράρει. Δίνει τις λίστες ο γραφιστός στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και μια ανάσα στους air bowlers που προηγούνται 20-25. Καραδοκούνης, 7 sleepers. Η κυρία του βοηθάει πολύ. Και τα τρίποτα φυσικά. Καραπούλιος. Μεβέντιο Κανέλης. Ο Μπόμπαν θα κάνει το σουτάκι. Θα πάρει ο Τσάνγκα το rebound. Ο Τσάνγκα ευνηδιάζει την άμυνα. Κάνει προσπάθεια αλλά δεν τα καταφέρνει. Rebound ο Καραγιάννης. Και τώρα αμέσως βάζει την μπάλα στο παρκέ και δίνει στο Χρυσοβελίδη. Χρυσοβελίδης. Μονομαχίες. Η μπάλα θα είναι με τους air bowlers. Αναφορά του Παπαδημητρίου. Χρυσοβελίδης. Πάρει χώρο το πάτημα, η εκτέλεση. Οι μονομαχίες. Ζάμπολ εδώ. Βάλα τα χέρια του ίδιου στην μπάλα. Το βελάκι είναι για τους μπλε. Με το σκορ στο 20-25 και 54 ευθερόντα να απομένουν. Καραπούλιος. Εδώ ο Τσάνγκα. Απλωμένα και τα χέρια για την άμυνα ζώνης, που είναι καλό για το deflection, για παρεμβάσεις. Καραπούλιος για δύο. Κανέλης κερδίζει αυτή τη μονομαχία, αλλά είναι καλή άμυνα. Στεναρή αντίσταση του Κρίστου του Κρυστάλλη. Καραγιάννης. Μετά το rebound βάζει την μπάλα στο παρκέ. Ανεβαίνει ο Χρυστοβελίδης για να πάρει την μπάλα. Το σκρίν του Κρυστάλλη. Χρυστοβελίδης. Στον Παπαδημητρίου. Ο Παπαδημητρίου προς τα μέσα. Θα προλάβει να κάνει την εκτέλεση. Και θα πάρει φάουλ. Και θα χρεωθεί ο Σωτήρης ο Καραπούλιος. Δύο βολές εδώ για τους air bowlers. Έχουμε αλλαγή. Ο Βέλσιος θέση του Καραπούλου. Πρώτη βολή Βρύ Σίδερο. Στη δεύτερη όμως ανεβαίνει η μπάλα στο καλάθι. 20-26. Βέλσιος. Τόσα πρόκειται τελευταία εκδεστή. Θα είναι στο Δεν Σλίπερ. Βέλτσος. Δεν τα καταφέρνει. Βάμπρο Αγός. Καραγιάννης. Φωνές για την επιστροφή. Έτσι δεν ξέρω λεπτά. Καραγιάννης. Βρίσκεται άθελά του. Βέλτσος εδώ. Πάμε. Αν θα χρειάζει φάου. Του ζητάει συγγνώμη. Απευθεία. Φυσικά δεν το ήθελε. Αλλά είναι και δύο παίχτες. Καραγιάννης είναι καλό παιδί, είναι ήρεμος. Ποτέ δεν εκνευρίζεται, ξέρει. Πολύ καλά διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Εδώ κερδίζει μια βολή και τη βάζει. Έχει ακόμα μια. Δεύτερη όμως θα είναι άστοχη, rebound από τον Πέλσιο, 2 δευτερόλεπτα. Πρέπει να πετάξουνε, Τσάνγκα θα το κάνει. Και θα είναι έστοχος, μεγάλο τρίποντο. Το πανηγυρίζουν δε όποιος έβαινε σλίπερς και φυσικά θα μπουν στα highlight. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε, είμαστε στο basketball έργο. Έχουμε αγώνα της development league. Με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο του Τσάνγκα. Οι 7 sleepers πλησίασαν στις 4. Ο Χρυστοβελίδης εδώ θα εκτελέσει για 2. Θα πάρει ο ίδιος στο rebound. Έχει επιθετικά rebound ο Χρυστοβελίδης. Δίνει δεύτερες επιθέσεις. Εδώ όμως είναι άστοχος rebound από τον Κανέλη. Και Κέρις. Αυτή την μπάλα στον Καραπούλιο. Σκρίνει να τους νέους παίξεις που λέγαμε. Είναι στο ζωγραφιστό ο Τσάνγκα. Όχι εδώ. Θα το παραδεχθεί ο Δημήτρης. Ο Καραγιάννης. Παναφορά του Κανέλη. Δεν έχει λίγα τρεις ο Τσάνγκα. Κάνει ωραία την kick out pass όμως και δίνει στον Καραπούλιο. Rebound εδώ. Τι θα πάρει ο Κρυστάλλης. Έχει πέσει για κάτι ο Τσάνγκα. Δεν έχει γραμματιστεί. Ωραία πάσα. Καραγιάννης. Χρυστοβελίδης. Λέει να ανέβει. Δεν υπάρχουν λύσεις.
Καραγιάννης θα παίξει με πλάτη. Ωραία ενέργεια για να πάρει το φάουλ. Δύο βολές στους Airballers. Η ομάδα που ήταν και πέρυσι στο μπασκετάκι, αν δεν κάνουμε λάθος, και στην Evolution League. Ναι, και στην Evolution League. Καλές πορείες. Εδώ η πρώτη πολύ είναι άσκοχη. Κάνουμε τη δεύτερη. Τη βάζει με τους Δημήτρης. Θα τη βάλει και θα γράψει το 23-28. Η μπάλα θα είναι ο Κέκυρης και θα δώσει συνέχεια. Τσικούρης είναι, παίξει το νούμερο 32, ο Καραπούλης εδώ στο δίποντο, ο Γούλας με καλή τοποθέτηση στο rebound, εδώ τρέχουν οι Airballers. Ζάμε, έχουμε πρόσωπα, Καραγιάννης αφήνει ωραία την μπάλα στο καλάθι. Μια καλή ανάσα, πρώτο προβάτσιμα, 7 πόντων σε Airballers, ένα κλειστό παιχνίδι. Τσάνγκα. Είναι πρώτο προβάτσιμα 7 πόντων. Καλούνται να επιστρέψουν τώρα οι 7 Slippers. Κέκερης, πολύ ωραία πάσα στον Κανέλη και το καλάθι. Είναι εντάξει. Θα δοκιμάσουν αλλαγή από τους φωνικούς των Slippers. Του φωνάζουν καλά πραγματικά. Θέλει αλλαγή. Αυτές που θα πάρει ο Μπέλτσιος. Στην πιστή για παρκέ. Άντσαν λίγο το παιχνίδι. Είναι πολύ στις σετ επιθέσεις και στην τακτική. Ο Στάλης κάνει την επαναφορά και δίνει στον Χρυσοβελίδη. Περιμένουμε σε τον Σλίπερ που είναι οργανωμένοι σαν να ζώνεις. 3-2 φαίνεται τώρα. Παπαδημητρίου. Γούλας για 3. Εδώ σίδερο, rebound από Τζάνγκα. Προσταθεί την μπάλα. Σάντρα το φύλακας. Για να δώσει και συνέχεια. Το παίρνει προς την μην, προλαβαίνει να πασάρει στον Κέκερη που θα τελειώσει για 3 και θα το βάλει! Επιστρέφουν και πάλι οι 7 Slippers, πλησιάζουν στο καλάθι. 28-30. Χρυσοβελίδης με την μπάλα. Δεν φωνάζουν για την άμυνα τώρα μπλε. Παπαδημητρίου. Περνάει στον Κρυστάλλι. Κρυστάλλις ωραία στο Μεγούλα, κυκλοφορία της μπάλας εδώ. Χρυσοβελίδης. Εδώ φάνηκαν σε αυτήν την επίθεση πιο οργανωμένοι. Οι Airballers άσχετα που δεν είχε το τελείωμα. Αστόριζαν όμως και είναι ευκαιρία για τους 7 Slippers. Και κερίες. Βρέθηκαν να χάνουν αυτά. Δεν έχουν πλησιάσει στους 2. Και κλειμένες αυτές τις 7 επιθέσεις. Τσάνγκα. Καραπούλιος. Οπλίζει το σκελί. Θα είναι άστοχος. Rebound ο Κούλας. Έχει δυναμικά να τρέξει. Για να μην το με. Κούλας. Εδώ στον Καραγιάννη που θα εκτελέσει για 3. Ο Παπαδημητρίου αθλητικότατα στο rebound. Ωραία πάσα του Κρυστάλλι που θα σκοράρει. Γυρίζει στο ζωγραφιστό 28-32. Κέκερης. Παραμένουν πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Μπέλτσιος. Στην αδύναμη πλευρά στο κύριο Καραπούλιος. Τσάνγκα. Προχωρούν την μπάλα. Συνεχώς οι 7 Slippers για να βρουν τους δύο ελευθεροκόφτη. Και κύριε Γιατρής εδώ είχε χώρο και το βάζει και πάλι δεύτερο σερί τρίποντο. Εδώ ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο για να πλησιάσουν οι 7 Slippers στον πόντο. 31-32 Δημήτρης Καραγιάννης. Και αρχίζουν να βρίσκουν ρυθμό οι δύο ομάδες εκθετικά. Προφορούν πιο ωραία την μπάλα στο τρίποντο κάτω και οι δύο. Παπαδημητρίου το πάτημα η πάσα. Καραγιάννης στην αδύναμη πλευρά. Χρυσοβελίδης στο screen. Αυτογούλα. Δίνει στον Κρυστάλλι. Κρυστάλλις πρέπει να σουτάρει. Δεν το έχει κάνει όμως. Ο Ρίκ δεν εκτελεί τίποτα. Γενικότερα. Εδώ θα έχουμε παράβαση 24 λεπτών. Και η ευκαιρία για προβάτισμα στους Slippers. Κέκερις. Τσάνγκα. Θέλει σε σεμανίς το Τσάνγκα παίρνει χώρο. Κάνει floater. Αφήστε την μπάλα, δεν καταλήγει στο καλάθι. Ριμπάνο Κρυστάλλι, τρέχει ο Καραγιάννης και προλαβαίνει. Πιεστεί αλλά θα περάσει ωραία στο Χρυσοβελίδη. Χρυσοβελίδη. Δώσει στο Γούλα την μπάλα.
Ο Γούλας τον Παπαδημητρίου που θα πλήσει και θα εκτελέσει. Ω, μπάλα στο σίδερο, μαζεύει το rebound, Καραφούλιος. Και αφήνει την μπάλα στο κέφερι. Θέλω να πάνε σε ψυχραιμία, θα είναι να δικήσουν το παιχνίδι που θέλουν, να πάνε στο παιχνίδι καθηκής. Και τους βγαίνει Καραφούλιος στο πάτημα, ο κέφερι στην μπάλα και πάλι για τρεις. Εδώ θα είναι άστοχος, τρέχει. Καταλάβει όμως. Αυτό τα τρίποτα όμως είναι πολύ σημαντικά. Τα έχουμε οι 7 Sleepers. Έχουμε σναϊπεράδες στην ομάδα, όπως αποδεικνύεται. Την άλλη, ο Λαρκός τώρα περνάει στο παιχνίδι. Γούλας. Ράνινγκ άμυνα, Παπαδημητρίου. Στρίνει το κρυστάλλι. Παπαδημητρίου στον Καραγιάννη. Καραγιάννη στο Γούλα, Παπαδημητρίου. Την τρίπλε. Η πάστα φωτογράφηση στο λαγό, η μπάλα καταλήγει στον Καραγιάννη. Εκείνος όμως είναι άστοχος. Rebound από τον Γιούτα. Καραφούλιος. Παραμένει το 31-32. Ο Μπέλτσιος με χώρο. Αλλά είναι τρεις παίκτες που περιμένουν το έχει δει. Σέκερις. Καραφούλιος, τρίποντο. Εδώ η μπάλα στο σίδερο. Χάνει την ευκαιρία. Rebound ο Καραγιάννης. Αφήνει αμέσως την μπάλα στον Γούλα. Είμαστε 25 λεπτά αγώνα. Γούλας με την μπάλα. Πάει ωραία στην crossover για να κάνει την προσπάθεια. Την ονομασία σε rebound εδώ. Ωραία με την επιθέτηση του Τσικούρης. Καραπούλιος. Σύρο που δημιουργεί στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Γούλας στην παρέμβαση και στο κλέψιμο. Στα ίσια Παπαδημητρίου με τον Γκέκερη. Θα πάει προς τα μέσα και θα πάρει φάουλ. Έχει κάνει ο Γκέκερης. Αυτή είναι η συγγραμμή της φιλανθρωπίας στον αντιπαλό του. Αλλά θα προηγηθεί ένα τάρι μάδα της Airballers. Έχουμε τις βολές. Το Παπατζίν, την Airballers. Πρώτη βολή, Αντρίς Σίδερο. Βάλα δεν καταλήγει στο καλά, διάνομο. Μονομαχία ο Ανδρεανίδης παίρνει το rebound. Δυναμικά παίρνει στα rebound. Οι 7 Sleepers που θέλουν να βρουν λύση από εκεί. Έκαιρες με την μπάλα. Εδώ στον Ανδρεανίδη. Μπάμπαν. Όχι μπόμπαν. Ας κάναμε. Ξεβδόνιμό του. Εδώ Βέλτιος. Και έτσι δευτερόλεπτα. Έκαιρες. Ψάχνει και αυτός ακόμα ένα τρίποντο. Τρίποντο στο τρίτο δεκάλεπτο. Δείχνει φυσικά το συμπέκτη που τον του έδωσε την πάσα για να έρθει από το καλάθι και το προβάτσμα για τους γηπεδούχους. 34-32. Η πάσα Γούλας. Εδώ παίρνει ένα σκριν. Η πάλα στον Καραγιάννη αμέσως τον Παπατζίμπο εκτελεί για τρεις. Μονομαχίες. Rebound από τον Γκέκερη. Θα το βάζει σε γρήγορο κόμπο. Γκέκερης. Περιμένει τους υπέκτες του, δίνει στον Μπάμπαν τον Ανδρεανίδη. Ανδρεανίδης προς τα μέσα, κόβεται από τον Κρυστάλλι. Και παίρνει αμέσως την μπάλα ο Παπαδημητρίου. Μαζί παίρνει και ένα φάουλο διαφορετικό. Καθώς όλοι είναι συνδυασμός. Συνεπώς οι Airballers έχουν δύο βολές. Η μπάλα θα είναι δικιά τους. Αυτό δόθηκε να δώσει, έφυγε και φάτσα κάρτα με το καλάθι. Έτσι είναι το Bollers. Πρώτη βολή εύστοχη. Μέσα και η δεύτερη. Και το σκόρος θα γίνει 34-34. Με 2 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, Καραγιάννης. Παπαδημητρίου, σκρίνει το κρυστάλλι. Παπαδημητρίου στην πάσα, Καραγιάννης. Κυκλοφορεί, μπάλα με υπομονή, Γούλας. Κρυστάλλις. Προσφέρει την μπάλα στον Παπαδημητρίου, αλλά δύο χρόνους επίθεσης. Δεν είχαν δει εκεί. Οι Airballers, το χρονόμετρο. Αλλά θα κέφτει το Τσικούρι. Θα δίνει συνέχεια. Σκρίνει τον Αντρέα
Αγωνίζει στην μπάλα Γιούτα. Υπάρχει ευρύσκο, θα πάρει την μπάλα, θα εκτελέσει για τρεις. Και έχουμε σίγουρο Καραγιάννης, ωραίο timing, περνάει το rebound. Και έχουμε foul, κάνει ο Ανδρεανίδης. Το τελευταίο που θα αναδώσουν οι 7 sleepers. Οι Bullers δεν έχουν κάνει foul. Στο δεκάλεπτο. Δημήτρης Καραγιάννης. Τον Παπαδημητρίου. Μυρκάλης. Κάνει την προσπάθεια με φάουλ. Έχει κάνει. Θα φάνηκε από εδώ. Ο Τσικούρης. Κερία για τον Κρυστάλλι να δώσει προβάσμα ξανά στους Σερβόλερς. Αλλαγή. Αλλαγές. Με Κανέλη και Τσάνγκα. Και τους μπλε. Κρυστάλλις. Να στο χώρο στην πρώτη. Άσταρος και στη δεύτερη, rebound από Τζάνγκα. Θα πασάρει στο Κέκερι. Πίσω του Καραγιάννη πιο ψηλά τώρα. Κέκερις. Περνάει στον Κανέλη. Κανέλης με δύο παίχτες. Πασάρει ωραία, η έξτρα πάσα. Ο Τζάνγκα φύλαχτος για τρεις. Είναι άστοχος, rebound, μονομαχίες, rebound ο Τζάνγκα. Κι άλλη ευκαιρία, Λιούτας για τρεις. Κι άλλο θετικό rebound, όχι, αμυντικό rebound, Δημήτρη Καραγιάννη, τρέχει. Έχουν γυρίσει οι Slippers και θα αντιληφθεί Δημήτρης Καραγιάννης. Βούλας. Παπαδημητρίου. Λαγός. Ωρή Κρυστάλλης. Θα κάνει την πλάτη, θα κάνει περιστροφή, θα κάνει την προσπάθεια και θα πετύχει τον goal foul. Λύση για τους Air Ballers που παίρνουν προβάδισμα και έχουν και μία ελεύθερη βολή. Κυρία. Με το σύν 3. Βολή όμως θα είναι άστοχη, rebound από τον Κανέλη. Τσάνγκα. Φτάει υπομονή. 1-16 το ρολόι. Τσάνγκα. Ο Κανέλης. Τσάνγκα για 2. Θα είναι εύστοχος. 36-36. Θα απαντάνε άμεσα οι Slippers. Στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Παπαδημητρίου. Δύο θέσεις στο γραφιστό που έχει, δίνει στον κάτω στον Κρυστάλλι. Η βοήθεια από το δίδυο, Ανδρεανίδης κρέβει. Θα αφήνει στον Κρυστάλλι την μπάλα. Γιάννε. Σέτ επίθεση. Οργανωμένοι οι Air Ballers, Κέκερις. Πάει τον αριστερό διάδρομο. Κάνει την προσπάθεια πολύ ωραία εκεί πέρα, κερδίζει το χώρο που θέλει, δημιουργεί και σκοράρει. Σερί για τους Λίπερς που τους δίνει το προβάδισμα, 38-36. Δημήτρης Καραγιάννης. Ελέγξει και το χρονόμετρο. Βούλας, Παπαδημητρίου, Κρυστάλλης, παίρνει τα βήματα προς το καλάθι. Απίστευτο Παπαδημητρίου, όχι, είναι άδικος ο Κρυστάλλης. Σερί πάνω Κανέλη, Κέκερις με 10 δευτερόλεπτα. Περνάει και κερίς. Δεν κάνει φάουλ οι Airballers. Και κερίς. Μπλοκ. Έχουμε φάουλ. Και έχουν κερδίσει οι 7 Slippers. Και έχουμε δύο βολές. Κερία για τον Κέκερι. Είναι πρωταγωνιστή στο τρίτο δεκάλεπτο για την ομάδα του. Και 39-36 και 3 δευτερόλεπτα απομένουν. Μέσα και η δεύτερη, 40-36. Έχουμε χρόνο οι Air Ballers, Βούλας. Για να έχουμε κι άλλο μπάζερ. Κρυστάλλι θα πετάξει. Απίστευτο, θα είχαμε κι άλλο παραλίγο. Έτσι θα κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τέταρτο. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Θα τα δώσουν όλα οι δύο μονομάχοι. Προηγούνται η Σαλόνικα 7 Σίπερς αυτή τη στιγμή 40-36. Μπέλτσιος. Πάει και προστατεύει την μπάλα. Δίνει στο Λιούτα. Τσάνγκα. Μαζεύει. Πασάρι στο ζωγραφιστό. Θα γίνει προσπάθεια. Θα γίνει και θα έρθει καλάθι. Πρώτο προβάτισμα 6 πόδι με τις 7 Σίπερς. Έχουν πάρει μπρος
από το κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου και σκοράρουν το πρώτο καλάθι στο τέταρτο. Καραγιάννης. Οι Βόλερς που είχαν ένα καλό προβάτισμα που εξανεμίστηκε. Βούλας. Εκτελέσει για τρεις. Και εδώ σου στο πρώτο μικρό, τώρα ένα στόχος. Rebound που παίρνει ο Καμίλης. Τσέκερης. Μεγάλη επίθεση φωνάζει ο Σωτήρης ο Καραπούλιος που δίνει οδηγίες για την ομάδα του. Τσέκερης. Περνάει στο γραφιστό, ο Καμίλης με τον λαγό. Καμίλης. Καλή άμα του λαγού, rebound ο Βούλας. Δεν μπορεί να βγάλει συνδυασμό του Ερβόλερς. Απάντησε σε επίθεση. Καραγιάννης θα μαζέψει, θα κάνει την προσπάθεια. Πολύ ωραίο και δύσκολο καλάθι. 42-38. Τσάντα. Καραβοκούνι Ερβόλερς. Δεν παραδείγω ότι ποτέ άμα κοιτεί. Τσάντα πιέζεται εκεί. Έχουμε φάουλ. Έχει προωθεί ο Παπαδημητρίου. Δεν υπάρχουν καθόλου διαμαρτυρίες. Είναι πολύ ωραίο κλίμα. Μπέλτσιος. Φυσκαστή πάσα για τον Καμίλη. Πώς δεν είναι τόσο γραφτό τώρα ο Σαλόνικα στο Βενσίπερς. Όμως εκεί έχουμε την παγίδα και έχει κάνει βήματα ο Μιχάλης ο Καμίλης. Αποδίδει εκεί η βοήθεια. Η παγίδα. Όπως θέλετε πείτε το. Αμφίρογο το παιχνίδι στα 31 λεπτά αγώνα. Πασάλι ωραία στον Καραγιάννη, αδράνησε η άμυνα. Τέσσερις σερί πόντους του Καραγιάννη. Προκανίζουν τη διαφορά στους δύο. Σάγκα. Ο Παδημητρίου πέφτει για την άμυνα. Ο Σάγκα προστατεύει. Γιάννη του Σάγκα. Στο Χρυσοβελίδη τώρα πάνω του. Θα παίξει με πλάτη, θα κάνει προσποίηση. Ωραία προσποίηση. Μετά σκοράρει, το χειροκροτεί και ο λαγός. Μια κίνηση streetball εδώ. Παπαδημητρίου, Χρυσοβελίδη, Παπαδημητρίου θα οπλήσει και θα ευστοχήσει. Νάτι airballers που επιστρέφουν, μεγάλοι πανηγυρισμοί. Αμέσως time out από τους 7 sleepers. Είμαστε πίσω, έχει επιστρέψει και ο Σωτήρης ο Καραπούλιος με τους 7 sleepers. Είναι πίσω τώρα με ένα πόδι airballers. Ενώ βρέθηκαν πίσω με τέτοια κατευθείαν, είχαν λύσεις και τρέχουν ένα σερί 0-6. Καραπούλιος εδώ έχουμε φάουλ. Το έχει κερδίσει. Είναι ένα φάουλ από τους airballers. Δεν κάνανε στο τρίτο δεκάλεπτο. Αναφορά από τον Κανίλη. Μπέλτσιος. Ελιστρής εκεί. Αλλά έχουμε φάουλ εκτρογηθεί. Το έχει κάνει ο Γούλας. Θα το δείξω ότι είδες εκεί. Και πολύ γρήγορα έχουμε τρία ομαδικά φάου. Από τους airballers. Βέλτσιος με την μπάλα. Καραπούλιος με 10 δευτερόλεπτα. Το σκριν του Μπέλτσιου, η άμα του Παπαδημητρίου. Καραπούλιος. Πασάρι στον Γκανέλη, 3 δευτερόλεπτα. Παρέμα στο κρυστάλλι και κλέβουνε οι airballers. Τρέχει αμέσως στον εθνικιασμό του Παπαδημητρίου. Του παίρνει όλα τα βήματα, αλλά ο Κανέλης τον ακολουθεί. Μονομαχίες ο Χρυσοβελίδης. Θα πεθεί στους 7 sleeper, δεν έχει προλαβεί. Για να δούμε αλλαγές. Καλό το τέσιο νύπαμα από τους 7 sleeper, σε δικάλο στο δεύτερο μήχρονο. Αλέξανδρος Μπέλτσιος. Λάω και κερίς. Να πάρει την μπάλα κάνουμε. Πιέζει ο Καραγιάννης στη χειριά στον Μπέλτσιο. Μπέλτσιο στην πάσα, παρέμα στο κρυστάλλι, ο Γούλας κλέβει. Τρέχει αμέσως ο κρυστάλλις, παίρνει την μπάλα. Γυρνάνε σε 7 sleepers. Δεν βγαίνει ο εθνικιασμός, Καραγιάννης. Πάντως οι airballers έχουν λύσει σε τέτοιες θέσεις. Κρυστάλλις με πλάτη. Θα γυρίσει για το χού. Πολύ ωραία ενέργεια ο κρυστάλλις της λύσης. 42-45. Το σερί συνεχίζεται. Καλείται να το σπάσει με 7 sleepers. Καραπούλιος περνάει. Θέλει να παίξει τα πόδια για να νομίζουμε. Καραπούλιος. Εδώ του κάνουν καλή άμυνα οι airballers. Τα αφήνουν την μπάλα να καταλήξει εκτός. Μπάλα στον Χρυσοβελίδη. Τον έφερε την άμυνα εδώ για τους μπλε. Καραγιάννης.
Κρυστάλλης, Παραγιάννης, το Given Goal, η πάσα στη γωνία, η έξτρα πάσα, Παπαδημητρίου για τρεις. Εδώ είναι άστοχος, κυκλοφόρησε όμως ωραία μπάλα. Αλλαγή, ο Λαγός θα επιστρέψει. Για να με. Λαγός στη θέση του Παπαδημητρίου. Κόκερης. Λεπτά γεμάτα στο ρολόι του τέλους του αγώνα. Κέκερης, ακολουθεί ο Καραγιάννης. Κέκερης που δεν πασαρεύει αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Δεν μαρτύρεται ο Δημήτρης Καραγιάννης. Να έχουμε time out εδώ. Βοηθμία διοικής. Time out έχουμε. Στρέφουμε σε λίγο. Πολλές για τον Γκέκερη. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 43-45. Και βάζει και τη δεύτερη. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο τώρα που έχουν 4 μαγικά φάουλ και δεν μπορούν να δώσουν φάουλ οι Air Ballers. Κανένα από την πλευρά των 7 Sleepers. Ο Σοβελίδης. Γούλας. Εκτελεί για 3. Και είναι εύστοχος σε ένα κρίσιμο σημείο. 44-48. Σωτήρης Καραπούλιος. Το σκρίνι Παδρεανίδη ψηλά. Καραπούλιος. Θα ψάξει. Θα βρει τον Μπέλτσκο. Ο Μπέλτσκος περνάει στον Κανέλη. Κανέλης με τον Κρυστάλλι. Ένα ωραίο μπλοκ. Και μάλιστα βγάζει μπάλα ο Μιχάλης. Οι Μπέλτσκοι βγάζουν την άμυνα. Και μπορούν να πάρουν μεγαλύτερο προβάτισμα. Χρυσοβελίδης. Καραγιάννης. Θα εκτελέσει και θα σκοράρει με μπάνσο. 44-50 τώρα το σκορ. Κέκερης. Συν 6 για τους Air Ballers να βάλει time out. Σκριν τα δράμιζε. Σκριν το χώρο στους δεκτικούς. Καραπούλιος. Στην προσπάθεια στο fade away rebound από το Βούλα. Τον αριστερό διάδρομο έχει την μπάλα Παπαδημητρίου. Καραγιάννης. Γούλας. Θα εκτελέσει. Αλλά είναι άστοχος. Ριμπάνο τον Κανέλη. Καραπούλιος. Μακρινή πάσα ωραία για τον Μπέλτσιο. Ο Μπέλτσιος. Σίδερο ριμπάνο ο Γούλας. 26 παραμένει το Τσέρ Μπόλερς. Το έχουν και την κατοχή. Παπαδημητρίου. Χρυσοβελίδης. Ξανά ο Παπαδημητρίου που θα δώσει τον Καραγιάννη. Αμέσως μπάλα στο Γούλα, βρίσκει και πάλι χώρο Γούλας και πάλι έστοχος και η πολεμική κραυγή του Δημήτρη Καραγιάννη αμέσως time out. Στρέφουμε η μπάλα στα χέρια του Τζάνγκα που θα δώσει συνέχεια. Σύνεν 9 για πρώτη φορά για τους Air Ballers, αμέσως κάλεσαν time out μπλε. Σε κρίσιμο σημείο είμαστε, 4 λεπτά πριν το τέλος. Τζάνγκα παίζει με πλάτη, κερδίζει χώρο, κάνει προσπάθεια να δεν θα εξοχίσει rebound του Δημητρίου. Για να γίνει αλλαγή ο Τσάνγκα. Κάνουμε. Δεν έχουμε αλλαγή. Παπαδημητρίου. Έχουν τις αποθετήσεις πέτος των εκβόλερες που ψάχνουν το μεγαλύτερο προβάτημα να έχουμε ένα αδίαστο λάθος. Δίνει και ευκαιρία στους Λίπερς να μειώσουν. Υπάρχει πολύ χρόνος, 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Τι κερδίζει με την μπάλα. Ο Πάσκελος Λέρτον, στη Φέρνη βρισκόμαστε. Ανταγωνιστικό το παιχνίδι της Development League. Βέλτιος. Ψάχνει, αλλά δεν μπορεί να βρει τον Τσάγκα που είχε κόψει προς τα μέσα από Παπαδημητρίου στην μακρινή πάσα ακριβίας. Χρυσοβελίδης. Πάει στην υπομονή για να κερδίσει χρόνο και ομάδα του. Έχει ένα καλό προβάτισμα 9 πόντων. Χρυσοβελίδης. Γούλας. Καραγιάννης. Ελέγχει το χρόνο. Σοφός. Εδώ όμως έχουμε την παρέμβαση. Κλέβουν με τον Τζάνκα οι Σλίπερς. Μπέλτσιος. Θα πάει προς τα μέσα. Και θα χτίσει υπέροχα την μπάλα στο καλάθι. 46-53. Χρυσοβελίδης και Δημήτρης Καραγιάννης. 37 λεπτά αγώνα. Σοβελίδης. Παπαδημητρίου.
Κρυστάλλι, το Γκέκερι. Κόβεται, παλεύει, αλλά δεν κερδίζει ο Μπέλτσος. Το φάουλ ο Κούλας. Την γυρίσει ο Χρυστοβελίδης. Θα υπάρξουν οι μαρτυρίες. Βαθμένα να γυρνάει κι άλλος παιδί, για να θα το συνεννοηθούν οι δύο. Υπάρχει πρόθεση μέσα, δεν είναι μόνο πόσο πρόθεση είναι. Για να μην τα δώσουν. Βλέπουμε στις βολές τον Μπέλης, είναι συμπληρωμένο ομαδικά όπως και να έχει. Ένα time out έχουμε από Σόρ Μπόλερς. Βολές. Μέσα η πρώτη. Τώρα έρχεται τον Μπέλτσο για να δώσει λύση, 47-53. Την μπάλα όμως εδώ δείτε πάνω χατήρι, rebound ο Καραγιάννης. Πιέζω Τσάνγκα. Χρυσοβελίδης. Προλαβαίνει την παγίδα, δίνει στο Γκούλα. Γκούλας προς τα μέσα. Διευθυντή καλό τάστα από Παδημητρίου. Κρυστάλλης. Θα χάσει από τον Τσάνγκα. Οι 7 Slippers από τον Μπέλτσος. Ανοργάνωτη άμυνα. Κάνει ωραία την άμυνα τώρα ο Χρυστοβελίδης. Τσάνγκα με την μπάλα. Μπέλτσος. Ψάχνει τον Αντριανίδη. Κλέβει ο Κρυστάλλης. Γκούλας. Και Καραγιάννης. Θα πιέσει ο Αντριανίδης. Θα κάνει φάουλ. Έχουν να δώσουν αρκετά φάουλ στον Slippers. Δεν είναι κακό φάουλ αυτό. Είναι μόλις το πρώτο μαγικό. Κυνήγησε να κλέψει την μπάλα, δεν την βγήκε. Έκανε φάουλ. Παναφορά. Θα κάνει ο Γκούλας. Παπαδημητρίου. Γκούλας. Ζητάει στο σουτ. Καραγιάννης. Γκούλας. Παπαδημητρίου που ζήτησε. Καραγιάννης. Δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει εδώ. Θα κλέψει. Και θα κλέψει ο Τσάνγκα. Τσάνγκα στον Μπέλτσο. Μπέλτσο στην προσπάθεια. Μονομαχίες. Το rebound, ο Κανέλης θα συγκρατήσει και θα κάνει την πάσα ο Μπέλτσος και έχουμε φάουλ. Δεν είχαν να δώσουν πάλι οι βολές, έχουμε βολές. Πάρε βολές. Είναι άσχετη τροπή. Μονομαχίες, rebound, Τσάνγκα, κάνει την προσπάθεια. Αλλά η μπάλα βρίσκει σίδερο, μαζεύει ο Καραγιάννης στο rebound. Χρυστοβελίδης. Προσπαθεί με πίεση. Και πασάρει έγκαιρα στο Γκούλα. Γκούλα στον Παπαδημητρίου. Έχουν τις πάσεις τώρα οι airballers. Καραγιάννης. Για να ροκανίσουν και το χρόνο. Γκούλας. Καραγιάννης. Αυτός θα εκτελέσει με μια ανάσα. Rebound ο Κίκερης. Κάνει ευκαιρία στους 7 Slippers. Κέκερις έχει την μπάλα. Αδρανίδης στο στήριγμα. Τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι. Μπέλτσος. Παίζει με πλάτη. Κρατάει σταθερό πόδι. Δίνει στον Κανέλη. Κανέλη στο δίποντο. Ριμπάουν ο Αδρανίδης. Του γλιστράει μου στην μπάλα. Μπέλτσος. Στο φλόουτερ με τη λήξη του χρόνου. 49-53. 47-40 για το φινάλε. Στην μπάλα. Παπαδημητρίου. Ανεβαίνει ο Αδριανίδης. Περνάει ο Παπαδημητρίου. Κάνει την πάσα λάθος. Λέει ο Μπέλτσιος. Τσάνγκα. Θα πάει προς τα μέσα ο Καραγιάννης στην άμυνα. Ο Τσάνγκα. Ωραίο μπλοκ από τον Καραγιάννη. Σε κρίσιμο σημείο. Καραγιάννης με χώρο. Κάνουμε τι θα κάνει. Θα πάει προς τα μέσα και θα πάρει τον goal foul. Το μέγιστο που μπορούσε να κερδίσει εκεί. Πολύ μεγάλο καλάθι του Καραγιάννη. Έβγαλε την άμυνα στο κρίσιμο του σημείο. Και στην άλλη πλευρά κέρδισε και φάουλ. Θα εκτελέσει και μία βολή, 49-55. Αλλά δεν θα φάει την βολή, rebound ο Μπέλτσκος, 22 δευτερόλεπτα.
δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Μπέντσκος. Ένα διαστήμα σαλονικά σε τον Σλίπερ. Τσάνγκα. Εκτελεί για τρεις. Εδώ κολλάει μπάλα με τζάμπολ. Μας κάνει πιο εύκολο το έργο ο Ρίκ Κρυστάλλης. Πάρει την μπάλα. Το Βελάκι. Είναι για τους Άστρους. Και φαίνεται ότι είναι μια ανάσα από τη νίκη. Και θα την πάρουν πολύ μεγάλη νίκη. Όπως αποδεικνύεται. Σε ένα ντέρμπι. Σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Ο Δημήτρης Καραγιάννης. Και την μπάλα γίνεται ο ήρωας στο τέλος. Και τελικό σκορ 49-55. Καλή συνέχεια από εμάς.